Συνεχίζονται οι εντατικές διπλές προπονήσεις στο Μαθρακικό με τον Μανουέλ Ρόκα να βγάζει το λάδι στους ποδοσφαιριστές του, ώστε η ομάδα να εμφανιστεί πανέτοιμη από θέματα φυσικής κατάστασης για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Γι' αυτό τον λόγο, στην πρωινή προπόνηση, Μανουέλ Ρόκα και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν με τους ποδοσφαιριστές εξ ολοκλήρου σε αυτό το τομέα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις λειτουργικής δύναμης σε σταθμούς, ενώ και στη συνέχεια του προγράμματος οι παίκτες επικεντρώθηκαν σε ασκήσεις φυσικής κατάστασης χωρίς να χρησιμοποιήσουν μπάλα. Στην απογευματινή προπόνηση μπήκε και η μπάλα στο πρόγραμμα, καθώς οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε ασκήσεις αερόβιας μορφής. Στα θετικά, βέβαια, και η συμμετοχή του Αντώνη Λαδάκη για δεύτερη σερή μέρα στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Βέβαια, ο Έλληνας μέσος δούλεψε εξτρά και με την υπεύθυνη αποκατάστασης Μένια Γιοφτσίδου, ακολουθούντας ειδικό πρόγραμμα. Έτσι, ο Μανουέλ Ρόκα θα έχει ακόμα ένα σημαντικό γρανάζι της ομάδας στη διάθεσή του από την αρχή της σεζόν. Ο προπονητής, μιλώντας στην αθλητική ιστοσελίδα SDNA, αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία και στις διαφορές στην κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με την Ισπανία. Ιστορικά, είμαστε δύο χώρες με πολλά κοινά και με ιδιαίτερους δεσμούς. Ο λαός μας στηρίζει τους Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά το τελευταίο διάστημα με όλα όσα συμβαίνουν. Όλες οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν φτιάξει ένα μεγάλο τζάμι. Αν η Ελλάδα προκαλέσει ένα ράγισμα, όλο το τζάμι θα σπάσει κάποια στιγμή, ανέφερε. Ακόμη για τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα και για το πώς αντιμετώπισε ο ίδιος αυτή την κατάσταση, είπε: Πολλοί δικοί μου άνθρωποι ήταν προβληματισμένοι και με ρώτησαν αν είναι αργά να πάρω τα χρήματά μου από τις ελληνικές τράπεζες. Τους απάντησα ότι ακόμη και αν μπορούσα, δεν θα το έκανα. Δείχνεις ότι στηρίζεις τη χώρα συνεχίζοντας να δουλεύεις εκεί και να έχεις τα λεφτά σου εκεί. Όλα θα πάνε καλά. Το έχετε αποδείξει στην ιστορία σας. Θα νικήσετε. Δεν θα γονατίσετε.